την διαφωνία τους με το σχέδιο της κυβέρνησης να εντάξει τα υγιή ταμεία τους στον προβληματικό ΕΟΠΗ, εξέφρασαν οι επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας που δήλωσαν ομόφωνα ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν και να αγωνιστούν ώστε να μην δουν στο εγγύς μέλλον εξαθλειωμένες συντάξεις και ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο ΤΕΕ Μαγνησίας, εκπρόσωποι των μηχανικών, των γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακείων, συμβολιογράφων και δικηγόρων έκαναν λόγο για σχέδιο εξαφάνισης των μικρών και μεσαίων επιστημόνων προς όφελος των μεγάλων εταιριών και των ολιγοπόλιων. Μέσα σε αυτό το πίθο των Δαναΐδων ρίχνουν και τα εναπομείναντα δικά μας αποθεματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους συνταξιούχους αλλά και στους όλους τους ασφαλισμένους μια αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο στόχος είναι πάντως, και το βλέπουμε καθημερινά, ότι θα κλείσουν όλα τα μικρά και μεσαία ιδιωτικά ιατρία, τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά, προς όφελος όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Ουσιαστικά μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις υγείας θα μπορούν να ζήσουν από εδώ και πέρα. Συμπράττουμε με όλους τους υπόλοιπους κλάδους του ΕΤΑ και διαμαρτυρόμαστε επίσης και για τα δυσβάσταχτα φορολογικά μέσα, τα οποία θα θεωρούνται η ταφόπετρα πια του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Συμφωνούμε με τον Ιατρικό Σύλλογο ότι όλα αυτά δυστυχώς γίνονται προς όφελος της εμπορευματοποίησης της υγείας του Έλληνα πολίτη. Ο επόμενος στόχος είναι το πέρασμα της ασφάλισης σε χέρια ιδιωτών. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει την ευθύνη, διότι μετακυλεί την ασφάλιση του ελληνικού λαού στους ιδιώτες. Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις, όπως υπόθηκε, εδώ και 10 ημέρες δεν λειτουργεί το ΤΕΕ και το σύστημά του για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενώ αποσύρθηκαν τα μέλη του από τις επιτροπές του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην πορεία των έργων του ΕΣΠΑ.